συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητές προσκαλεσμένες και προσκαλεσμένοι, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σας παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, στον απόϊχο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας μας, το εμβληματικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Η Ελεύθερη Πολιορκημένη», βασισμένο στην ποιήση του Διονύσιου Σολομού. Η ποιητική σύνθεση «Ελεύθερη Πολιορκημένη», εμπνευσμένη από την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826, κατά τη διάρκεια της αστικής απελευθερωτικής επανάστασης του 1821, είναι ένα από τα κορυφαία έργα του Διονύσιου Σολομού, αλλά και της ελληνικής ποιήσης, που τον απασχόλησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Την περίοδο που η ωριμότητά του έφτασε στο απόγειό της. Έχοντας πλέον προσχωρήσει ολοκληρωτικά από τον ρομαντισμό στον κλασικισμό, προσπαθεί μέσα από το έργο αυτό να εκφράσει σύνθετες έννοιες με τρόπο απλό, να αποδώσει το πάθος με λιτότητα και εγκράτεια, χωρίς να μας αποστερεί στο ελάχιστο τη συγκίνηση και την αισθητική χαρά. Κυριαρχεί ο λόγος και η λογική σκέψη και η υποταγή των φυσικών παθών στο χρέος, που είναι το χαρακτηριστικό των κλασικών ιδανικών, παρατηρεί ο Μάρκος Αυγέρης στο σχετικό δοκίμιό του. Ο μεγάλος θαυμαστής και μελετητής του Σολομού Κώστας Βάρναλης σημειώνει πως η τοποθέτηση του Σολομού στον αγώνα της ελευθερίας είναι το μεγαλύτερο μάθημα που δίνει σε όλες τις γενιές των πνευματικών ανθρώπων. Ο Σολομός ήταν αριστοκράτης, αλλά δεν έμεινε με την τάξη του. Πήγε με το σύνολο, με όλους τους λαούς της σκοτεινής Ευρώπης, που ο ένας ύστερα από τον άλλον ξεσηκωνόντουσαν εναντίον του ντόπιου ή του ξένου τυράννου. Πράγματι, το έργο διαπνέεται από τις ιδέες της επαναστατικής στον καιρό εκείνο αστικής τάξης. Έτσι και οι έννοιες που το διαπερνούν, όπως αυτή της ελευθερίας, είναι βασισμένες στη γερμανική ιδεαλιστική φιλοσοφία του αστισμού, που εκείνη την εποχή ήταν προοδευτικός. Η ελευθερία στον Σολομό είναι η ηθική, η εσωτερική ελευθερία που νιώθει ο αγωνιστής, όταν μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες, έχοντας απόλυτη επίγνωση της θέσης του και πλήρη συνείδηση του τολμήματος που επιχειρεί, αποφασίζει να μην παραδοθεί, να πολεμήσει μέχρι το τέλος. Και αυτό, μας λέει ο Σολομός, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι πολεμιστές του Μεσολογγίου δεν είναι άκαμπτα, πέτρινα, υπεράνθρωπα ότα. Αναμετριώνται διαρκώς, όχι μόνο με τον εξωτερικό εχθρό, αλλά και με τις εσωτερικές αντιφάσεις τους, με τα διλήμματα και τους πειρασμούς. Οι θυσίες που απαιτεί ο αγώνας έρχονται σε συνεχή σύγκρουση με την ομορφιά της φύσης και της ανθρώπινης ζωής που δεν την απαρνιούνται. Έτσι, οι βγαλμένοι μέσα από ένα πλήθος δοκιμασιών όρθια, ηρωική στάση τους, προβάλλει ακόμα πιο λαμπρή, πιο μεγαλειώδης. Ο πνευματικός κόσμος είναι ικανός να υπερνικήσει όλες τις δοκιμασίες. Αυτό είναι τελικά το κεντρικό νόημα του έργου. Είναι πράγματι ευτύχημα που η ελεύθερη σκέψη, ο βαθύς ποιητικός στοχασμός, η ολοζώντανη γλώσσα και ο πλαστικός μουσικός στίχος του Σολομού συναντήθηκαν με την πλούσια καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία του Γιάννη Μαρκόπουλου, τη βαθιά γνώση του στο περιεχόμενο της σολομικής δημιουργίας και την εντρίφησή του στη λαϊκή μουσική μας παράδοση. Η κοσμική λειτουργία στην οποία θα συμμετέχουμε απόψε δεν είναι μόνο ένα αρμονικό συντέριασμα της γνήσιας δημοτικής γλώσσας με μια πηγαία προσωπική μελωδική και ρυθμική δύναμη του συνθέτη. Ούτε μόνο μια ιδιαίτερα επιτυχημένη υπέρβαση των δυσκολιών που θέτει στη μουσική φόρμα η αποσπασματικότητα του σολομικού έργου και οι διαφορές στο ύφος και το ρυθμό των τριών σχεδιασμάτων του. Με τον τρόπο που το έχει αποδώσει και το έχει δομήσει ο συνθέτης, αποτελεί και μια επιβεβαίωση της δυνατότητας να δοθεί σύγχρονη διάσταση σε μια λογοτεχνική δημιουργία του παρελθόντος, χωρίς να προδοθεί το πνεύμα της. Είναι τελικά μία κατάκτηση για την τέχνη που μας βοηθάει να κρατήσουμε ό,τι πιο γόνιμο, εξελίξιμο και χρήσιμο υπάρχει στην πνευματική κληρονομιά μας για να ανοίξουμε δρόμο στο μέλλον. Ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στο παρελθόν,
το παρόν και το αύριο μιας δίκαιης και ευτυχισμένης ζωής. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, εκφράζουμε ένα ελόθωρημα ευχαριστώ στο Γιάννη Μαρκόπουλο, που είναι σήμερα μαζί μας, για την πραγματοποίηση της συναυλίας. Ένα ελόθερμο ευχαριστώ για την πραγματοποίηση της συναυλίας, αλλά και για το σύνολο της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του μέσα από την τέχνη του. Στον Αναστάσιο Σημεωνίδη για τη μουσική διεύθυνση, τον Σταύρο Μπερί για τη διδασκαλία της χοροδίας, την ηθοποιό Εμιλία Υψηλάντη που θα τη δούμε στο ρόλο της αφηγήτριας, του σολίστ Γιάννη Χριστόπουλο, Τάσο Αποστόλου, Μανώλη Χατζημανώλη και Έλενα Κελεσίδου. Σε όλους τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας και τα μέλη της χοροδίας του Δήμου Αθηναίων. Όλους τους τεχνικούς και τους εργαζόμενους που συνέβαλαν στην προετοιμασία της συναυλίας. Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστούμε το Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ για την υποστήριξη στην πραγματοποίησή της. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.